Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε ζωντανά εδώ στο Start μαζί με τον συνάδελφο, τον Κυριάκο Μάνεση. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καταρχήν, πολύ γρήγορα. Καλησπέρα, Προκόπη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Γιατί θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση απόψε εδώ στο Start. Ραγδαίες, το λέγαμε, Κυριάκο, και στο 8-8, ραγδαίες οι εξελίξεις στο δύσκολο τοπίο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για τη χώρα μας στην Ευρώπη, και έχουμε κατά κάποιο τρόπο κάποιες θετικές εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ένα από αυτά αναφέρει ότι πάμε σε έτοιμα γραπτό αύριο στο μηχανισμό ESM για δάνειο ύψους 7 δις. Βραχυπρόθεσμο, για να τα βγάλουμε πέρα, διότι ο μήνας Ιούλιος και ειδικά 20 του μήνα είναι βουνό. Και μετά πάλι η διαδικασία. Βέβαια, εδώ Eurogroup, Working Group, για να αποφασίσουμε τι θα συμφωνήσουμε. Διαφοροποιημένες οι προτάσεις Juncker με τις δικές μας προσταφαιρέσεις, μια νέα συμφωνία, είδομεν. Λοιπόν, η απόψινή συζήτηση έχει δύο πάρα πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Καταρχήν, να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Παγκράτη. Καλησπέρα, κύριε Παγκράτη. Καλησπέρα σας. Και επίσης τον κύριο Τάσο Τόμπρο, μέλος της Επιτροπής του Όχι και μέλος της Νομαρχιακής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Τόμπρο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που όπως τελείωσε ο Κυριάκος. Δεν ξέρω εάν ξέρετε τις τελευταίες εξελίξεις. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Παγκράτη, και επίσης μετά τον κύριο Παγκράτη, κύριε Τόμπρο. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι πληροφορούμαστε για την ακρίβεια από τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, φαίνεται ότι ίσως υπάρχει μια ελπίδα να υπάρχει μια συμφωνία τις επόμενες μέρες με τους εταίρους μας, με τους δανειστές μας, η οποία θα είναι από ό,τι φαίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά θα αφορά την ικανοποίηση του αιτήματος της χώρας μας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες της για το επόμενο μήνα. Και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί περίπου στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δις, ναι. Έτσι φαίνεται. Και στο μεσοδιάστημα θα ετοιμαστεί μια νέα συμφωνία, ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και των θεσμών. Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έχει διάρκεια περίπου 2 έτη. Περίπου. Έτσι λέμε. Είπατε νέο μνημόνιο. Μάλιστα, νέο μνημόνιο συνεργασίας, είπε ο κύριος Παγκράτης. Είπε το όχι, το ηχηρό, ο ελληνικός λαός για να πάρει μετά ένα ναι σε νέο μνημόνιο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι... Εκτός και... Κοιτάξτε. Το όχι γίνει ναι. Η κυβέρνηση κάνει έναν αγώνα τεράστιο και έναν πόλεμο τεράστιο να σπάσει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα, δηλαδή τις μνημονιακές πολιτικές όπως τις γνωρίζαμε, οι οποίες δημιουργούσαν ύφεση, η ύφεση έφερνε λιτότητα και γινόταν αυτός ο κύκλος συνέχεια, μόνο που μεγάλωνε ως προς το οικονομικό του μέρος, έπεφτε το βάρος στον πολύ τον κόσμο, που δεν αντέχει άλλο, όπως καταλαβαίνετε, και φτάναμε σε ένα σημείο ότι κάθε 6 μήνες ερχόταν στα Υπουργεία οι γνωστοί της Τρόικας, λέγανε νομοθετήστε το ένα το άλλο κτλ. Μετά από ένα εξάμηνο είχαμε το ίδιο και συνεχίζονταν αυτή η ιστορία. Αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα τελειώνει οριστικά. Βεβαίως, όταν υπάρχει θέμα δανεισμού της χώρας, είναι η πρόταση γνωστή, η οποία έγινε και προεκλογικά, όπως ξέρετε, και δεν τη δέχτηκαν στην αρχή. Την είχαν κάνει για 2 χρόνια μία συμφωνία, στην οποία ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση ένα δάνειο από τον ESM, αυτό το μηχανισμό σταθερότητας τέλος πάντων που είναι στην Ευρώπη, ύψος περίπου 29,1 δις, όπως τα γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτό το ποσό αναλογούσε στις ανάγκες της χώρας που έχει αυτή τη διετία. Και βέβαια, εκτός από αυτό το ποσό, έμπαινε και το ζήτημα του κουρέματος του χρέους και ενός αναπτυξιακού πακέτου εμπροστοβαρούς, όπως λέμε. Δηλαδή, ξεχωρίζουμε το ζήτημα με το πακέτο αυτό σε σχέση με το γνωστό πακέτο Juncker, το οποίο είναι ένα πακέτο που αφορά και όλες ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά που το συγκεκριμένο πακέτο έχει περίπου και 15% εθνική συμμετοχή, χρήματα που δεν υπάρχουν από τη χώρα για να δοθούν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, στο θέμα του δανείου, το συγκεκριμένο, τα δάνεια όπως ξέρετε δίνονται με κάποιους όρους. Καθορίζονται τα επιτόκια και βέβαια
αποπληρώνονται στην ώρα τους ανάλογα με τη συμφωνία που θα γίνει. Αυτό θα γίνει εκεί πέρα. Τώρα αυτό το κομμάτι είναι εντελώς ξεχωριστό από τα ζητήματα που θέλουν μια ευρύτερη συμφωνία. Μάλιστα. Και είναι, αν θέλετε, και γνωστή πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είχε κατατεθεί και συζητήθηκε στους δεσμούς. Είσαστε από, ίσως από τους πιο αρμόδιους στην Κέρκυρα για να μας πείτε περί των οικονομικών, για την αγορά και όχι μόνο. Όμως, εγώ θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα και το λέω αυτό διότι ακούω συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που συνεχώς οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι μας, οι ηγέτες, όλοι αυτοί τέλος πάντων οι χορηγοί μας, ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Εμείς σαν Ελλάδα έχουμε παραδεί αυτούς τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, για να απαντήσω αυτό το ερώτημα, θα σας πω το εξής. Ότι εμείς πριν παραγούμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε φροντίσει να παραγούμε τους δικούς μας κανόνες επί σειρά ετών. Τι σημαίνει αυτό, ότι η αδυνάμια στην οποία περιήλθε η χώρα μας το 2009, όταν λέω το 2009, δηλαδή να δανειστεί από τις αγορές, δεν ήταν έτσι λοιπόν μια κατάσταση στην οποία βρέθηκε έτσι ξαφνικά. Ήταν μια πορεία ετών, μια πορεία η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι η χώρα μας όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια βασιζόταν σε ένα μη έτσι, λοιπόν, βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και αυτό με τη χρηματοοικονομική κρίση η οποία ξέσπασε στις ΗΠΑ και με το γεγονός και το γεγονότος ότι πάρα πολύ τοξικοί τίτλοι, τοξικά ομόλογα, έστω και αυτός ο όρος είναι λίγο αδόκιμα στα οικονομικά, αλλά να το πούμε έτσι που το καταλαβαίνει ο κόσμος, βρέθηκα σε διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε μία καχυποψία στις διεθνείς αγορές. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες δεν μπορούσαν να δανειστούν από το διατραπεζικό σύστημα. Δεν μπορούσαν να πάνε δηλαδή στη διατραπεζική αγορά και να δανειστούν λόγω της καχυποψίας αυτής. Και αυτό όθησε τη χώρα μας, η οποία ήταν εξαιρετικά ευάλωτη, εκτός αγορών. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι για σειρά ετών, ειδικά από το 2005 και μετά, η χώρα μας είχε πολύ ψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο των τρεχούσων συναλλαγών. Επίσης, είχε πάρα πολύ υψηλές ελλείμματα δημοσιονομικά, ενώ βλέπαμε ότι οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονταν σημαντικά ως προς το ΑΕΠ. Για να φτάσουν στο πολύ ψηλό νούμερο του 50,8% κατά έτη 2008 και 2009. Μια χώρα η οποία το μισό ΑΕΠ της το ξοδεύει σε δημόσιες δαπάνες, δεν έχει καμία τύχη στο διεθνές γίγνεσθε και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Μας το επεσήμαναν αυτό οι Ευρωπαίοι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί τέλος πάντων που ήξεραν. Αν διαβάσετε τις διεθνείς εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, θα διαπιστώσετε ότι όντως μας το επισήμαναν. Όμως ήταν σε μία. Άρα σε πολιτικό επίπεδο είχαμε κάλυψη. Ναι. Ναι, σε μία. Ο Μπαρόζο στον Καραμαλή, ενδεχομένως κάποιος άλλος σοσιαλιστής από την Κομισιόν στον Παπανδρέου. Και όμοιγεν αυτά. Αυτό το πολιτικό αλυσβερίσι, το οποίο έπαιξαν και οι εταίροι μας. Αυτή η οικονομική κατάσταση της χώρας μας καλυπτόταν σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα που είχαν οι τράπεζες να δανείζονται από τις διεθνείς αγορές, σας το είπα αυτό προηγουμένως, και να παρέχουν χρήμα στους ιδιώτες μέσω των καταναλωτικών δανείων και έτσι να δημιουργείται μια επίπλαστη ανάπτυξη και να όλοι να νομίσουν ότι είχαν χρήματα. Έτσι, να το πούμε λίγο λαϊκά, να το καταλάβει ναι. Ο κόσμος. Όταν όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, ξέσπασε αυτή η χρηματοοικονομική κρίση, η οποία προήρθε από τις ΗΠΑ, τότε. Απεδείχθη ότι η χώρα μας βασιζόταν σε ξύλινα πόδια, οι πυλώνες οικονομίες ήταν ξύλινοι και αμέσως κατέρευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα και θέλω να προσθέσω κάτι όμως, αν έτσι λοιπόν είναι δυνατότητα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα μνημόνια και οι όροι που επιβλήθηκαν στη χώρα μας δεν ήταν η αιτία που μας οδήγησε έτσι λοιπόν στην κατάσταση αυτή. Δεν ήταν η αιτία, είπατε. Όχι, ήταν η συνέπεια. Τι θέλω να πω, ότι είναι γνωστό ότι το Μάρτιο του 2010 είχαν φτάσει σε πολύ ψηλά ποσοστά, ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια δανεισμού της χώρας και ήταν εντελώς αδύνατο να δανειστεί η χώρα μας από τις χρηματαγορές. Οπότε, και το λέω αυτό γιατί κατά το παρελθόν, το 2008 είχε εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό. Αλλά τι έκανε τότε η ελληνική κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση Καραμαλή. Της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να ξέρετε να αναφέρω κόμματα. Η κυβέρνηση αυτή ήταν, του κ. Καραμαλή, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό. Ότι φόρτωνε τις ελληνικές τράπεζες με ελληνικά ομόλογα, τις αναγκάζε σε ένα βαθμό να τα αγοράσουν αυτά,
γιατί αυτές είχαν μια κατρία αξιοπιστία και μπορούσαν να προσφύγουν στην διατραπεζική αγορά και να δανειστούν. Να δηλαδή, δανείζονταν οι τράπεζες ελληνικές και μετά αγόρασαν τα ελληνικά ομόλογα. Από το 2008 δηλαδή υπήρχε ουσιαστικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Από εκεί πέρα, εγώ θεωρώ ότι τα μνημόνια ήταν το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Αναγκάστηκε δηλαδή τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου να υπογράψει μνημόνια συνεργασίας προκειμένου να δοθεί ένα δάνειο και να κρατήσει την χώρα ζωντανή σε έναν βαθμό, δηλαδή να μην χρεοκοπήσει η χώρα μας. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια που υποστηρίζουν ότι ήταν ίσως καλύτερα να χρεοκοπήσει η χώρα και να πάμε στην δραχμή, αλλά τις συνέπειες του τι σημαίνει η χρεοκοπία τις αντιλαμβανόμαστε σε ένα πολύ πολύ μικρό βαθμό, βλέποντας τις τράπεζες κλειστές αυτές τις λίγες μέρες. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσω εγώ να κάνω μια ανάλυση από το 2005. Όχι, όταν έχουμε έναν οικονομολόγο εδώ, μας διευκολύνει στη συζήτηση. Κοιτάξτε, όχι. Στο διατάφτα. Η κουβέντα είναι ωραία. Στο διατάφτα. Αλλά θέλω να κάνω και εγώ ορισμένες παρατηρήσεις. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πακράτη στο γεγονός ότι καταδικάστηκε αυτό το μοντέλο το οποίο είχαμε ανάπτυξει το προηγούμενο. Το οποίο οδήγησε εδώ που οδήγησε. Δεν θα συμφωνήσω όμως στη γενικότερη ανάλυση που κάνει. Στο πώς τέλος πάντων φτάσαμε εκεί, με την έννοια ότι καταρχήν το κρίσιμο ζήτημα είναι το ζήτημα του χρέους, του δημόσιου χρέους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε καθαροί, γιατί είχαμε και πρόσφατα τις εκλογές που όλα αυτά είναι δεμένα, προχτέ την Κυριακή. Το δημόσιο χρέος λοιπόν, για να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα χρέος κυρίως που δημιουργήθηκε στο μεγάλο του μέρος από τη φοροδιαφυγή στη χώρα και ιδιαίτερα αυτών που είχαν το μεγάλο πλούτο στη χώρα. Να ξέρει και ο κύριος Παγκράτης, την τελευταία 20 ετία το ύψος της φοροδιαφυγής ήταν περίπου 14 δις ετησίως. Μεγάλο μέρος αυτούς που είχαν τον πλούτο και βέβαια υπήρχε και ένα κομμάτι, αν θέλετε, σε λίγο πιο χαμηλότερη κλίμακα, το οποίο και αυτό έκανε μια συγκεκριμένη φοροδιαφυγή. Εάν θα βάλετε σε 20 χρόνια την κάνει τον πολλαπλασιασμό των 14 δισεκατομμυρίων της φοροδιαφυγής, δηλαδή φόροι που έπρεπε να μπουν στο κράτος και δεν μπαίνανε και τρογόντουσαν και φαγωνόντουσαν και πηγαίνανε έξω σε ελληνικές τράπεζες, στα νησιά Κέιμαν και δεν ξέρω εγώ σε ποιους άλλους φορολογικούς παραδείσους, είναι περίπου 280 δις. Αν θα βάλετε. Θα παίξουμε με τους αριθμούς. Όχι, τα λέω. Ο κ. Παγκράτης προηγουμένως είπε οι συνέπειες. Ακριβώς αυτό το χρέος, γιατί είναι όλη η ιστορία και όλες οι θυσίες και οι 10.000 αυτοκτονίες και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα σε ελληνικές οικογένειες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα, έχει δημιουργηθεί από αυτή την ιστορία. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα ελλείμματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή τις υπερβάσεις με κάποια δισεκατομμύρια. Έχουμε δισεκατομμύρια από τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα και μία σειρά πράγματα που συνθέτουν αυτό το χρέος των 320 δις. Μετά πάμε και αν θέλετε και στα ζητήματα με τις τράπεζες. Επειδή υπόθηκαν κάποια πράγματα. Μα θα ξεχάσει ποτέ ο κόσμος το φαγοπότι μικρό, γιατί τις κοινωνικές δαπάνες ήταν μεγάλες. Μα τι φαγοπότι γινόταν στον τομέα της υγείας. Τι φαγοπότι γινόταν στο δημόσιο. Να μην τα πούμε τώρα, αλλά προμήθειες, φαρμακευτικές εταιρείες, τα πάντα όλα. Του κόσμου τα λεφτά. Δεν μπήκε τόσο πολύ βαθιά ο κ. Παγκράτης στην ανάλυση τη μικρή που έκανε. Αυξημένες κοινωνικές δαπάνες λοιπόν, με ένα φαγοπότι συγκεκριμένο. Και με τις τράπεζες τα ίδια. Ξεχάσαμε. Αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα είναι μια σειρά υποθέσεις. Το γνωρίζετε κι εσείς καλά. Από επιχειρηματίες και από τραπεζικά στελέχη για μια σειρά δάνεια που έχουν δοθεί. Να ξεχάσουμε τότε που ο Βενιζέλος ενέκρινε του Λαβρεντιάδη 700 εκατομμύρια, τα οποία τα ψάχνουν μετά να βρουν πού είναι. 700 εκατομμύρια από εδώ, 500 εκατομμύρια από εκεί. Να το φαγοπότι πώς έγινε, να πώς βρέθηκε η χώρα εκεί που βρέθηκε. Γι' αυτό και θα πρέπει να πούμε ότι με το δημοψήφισμα που έγινε την Κυριακή. Ουσιαστικά κλείνει αυτός ο κύκλος με όλα αυτά τα κακά που έχει και τα οποία θα αναδειχθούν και θα αποδοθεί και κοινωνική δικαιοσύνη μέχρι τη λήξη αυτής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο κύκλος λοιπόν είναι υποχρεωτικά θα πρέπει να ανοίξει για τον ελληνικό λαό με όλους αυτούς που ενέχονται για αυτή την ιστορία. Πολύ σημαντικό, κλείνει λοιπόν όλος αυτός ο κύκλος και το πολιτικό σύστημα με τη θέληση του κυρίαρχου ελληνικού λαού την Κυριακή. Πηγαίνει πια Κυριακό. Στην άκρη και ξεκινάει μια σελίδα πολύ σημαντική και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Κυριακό. Κύριε Παγκράτη, ήσασταν υπέρμαχος του ΝΕ. Όχι, εμείς δεν ήμασταν ακριβώς υπέρμαχοι του ΝΕ. Αν διαβάσετε προσεκτικά το δελτίο τόπου το οποίο εκδώσε και το Οικονομικό Μελητήριο αλλά και οι περισσότεροι παραγωγικοί φορείς του τόπου μας,
Εμείς καταρχήν ήμασταν κατά του να γίνει το δημοψήφισμα, τη δεδομένη στιγμή. Δεν είμαστε κατά των δημοψηφισμάτων, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Γιατί ήσασταν κατά του δημοψηφίσματος? Γιατί έβλεπαν την αγορά και έβλεπαν τον έντονο προβληματισμό που υπήρχε σε όλα τα επίπεδα. Ότι θα μπούμε σε τραπεζικές περιπέτειες ή ο φόβος ότι είναι υψηλού ρίσκου κίνηση και μπορεί να οδηγηθούμε και σε ατύχημα? Καταρχήν, εμείς είμαστε κατά του δημοψηφίσματος γιατί θεωρήσαμε ότι το ερώτημα το οποίο είχε τεθεί ήταν ασαφές. Και αυτό αποδεικνύεται και αυτές εδώ τις δύο μέρες που έχουν μετά το δημοψήφισμα. Και αυτό γιατί αποδεικνύεται? Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στο κυβέρνον κόμμα ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά και από τους εταίρους μας ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Γιούγκερ να εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό της ασάφειας που είχε το ερώτημα, το οποίο τέθηκε ενώπιον του ελληνικού λαού, και να το χρησιμοποιεί έτσι λοιπόν ως επιχείρημα απέναντι στη χώρα μας τώρα αυτή που γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είπατε, ακούσαμε τον κύριο Γιούγκερ και σεβαστή άποψή του. Εγώ όμως προτιμώ να πιστέψω τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο γιατί έκανε το δημοψήφισμα. Έστω και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι με ξεγέλασε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι απλούστατα αυτό το χρονικό διάστημα ζήσαμε μια πολιτική σχιζοφρένεια σε αυτή τη χώρα. Άλλο ναι, άλλο όχι. Κι άλλο ναι, αφού το λέει ο Σούλτς, είναι έτσι. Κι άλλο παρεμβάσεις. Ναι, αφού το λέει ο Γιουνκέρ. Κι άλλο ναι, γιατί το λένε τα μεγάλα συμφέροντα. Κι άλλο ναι, γιατί το λέει η διαπλοκή. Το ζήσαμε και πρέπει να το αναλύσουμε. Και οι παρεμβάσεις που έγιναν. Αν προσέξετε τι είπα, εγώ δεν είπα ότι υιοθετώ αυτή την άποψη. Εγώ είπα τι εντύπωση άφησε στους εταίρους. Άφησε μία ασάφεια προκειμένου να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο. Το ερμήνευσαν όπως ήθελαν αυτοί. Αυτό φοβηθήκαμε εμείς. Και ξέρετε κάτι, ότι εμείς είπαμε στο τέλος ότι στην έσχατη περίπτωση που θα γινόταν αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο ούτε επαρκή χρόνου δόθηκε στον ελληνικό λαό, έτσι ώστε να μελετήσει και αυτά τα συγκεκριμένα δύο ερωτήματα, το ερώτημα το οποίο ετέθησε στον ελληνικό λαό, δεν υπήρχε επαρκή χρόνο κατά τη δική μου αντίληψη. Δεν εξάλλου, υπήρχε επαρκή χρόνο. Και εξάλλου οι ίδιοι οι θεσμοί μας είπαν ότι τελικά αυτή η πρόταση είχε αποσυρθεί από το Τραπέζι Διαπραγματεύσεων. Ναι. Έστω και αν το έκανε αυτό μία μέρα μετά ή δύο μέρες μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση. Νομίζω έγινε την Κυριακή, δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά παρά τα αυτό όμως αυτό έγινε. Ναι, όμως ξέρετε, καμιά φορά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ναι, γιατί το τελεσίγραφο το έδωσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άσχετα μετά από τρεις μέρες θυμήθηκαν να πούν είχαμε και μια άλλη πρόταση η οποία τέθηκε εκ των υστέρων στο τραπέζι. Θα σας απαντήσω γι' αυτό, αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Έστω και να δεχτούμε αυτή την εκδοχή, εγώ είμαι ανοιχτό σε όλες τις εκδοχές, να δεχτούμε αυτή την εκδοχή. Να δεχτούμε δηλαδή ότι όντως του δώσαν του Έλληνα Πρωθυπουργού και στη χώρα μας ένα τελεσίγραφο και μετά από δύο μέρες τελικά κατάλαβα το λάθος και το απέσυραν. Υπό αυτές τις συνθήκες, τότε η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να καθίσει πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν εξαντληθεί το πρόγραμμα, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πιο δυσχερή θέση, και εγώ μιλάω από τεχνικής απόψεως, διότι δεν υπάρχει πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο πρόγραμμα πρέπει να περάσει από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Και όπως και εμείς είμαστε υποτιθεμένοι αρνητικά απέναντι σε αυτούς, είναι και αυτοί απέναντι σε εμάς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι αυτό... Ότι δεν είμαστε οφάλιος λόρος του κόσμου και της Ευρώπης. Έχουν και αυτοί να λογοδοτήσουν στα δικά τους ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Για παράδειγμα, μία δημοσκόπηση από ό,τι διάβαζα σε ένα περιοδικό στη Γερμανία έδειξε ότι το 97% των Γερμανών είναι υπέρ του να αποχωρήσει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη. Εμείς αυτά πρέπει να τα αντιληφθούμε, γιατί είμαστε ο αδύναμος κύρικος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπηρεσχύουν οι αρχές της αλληλεγγύης, αλλά και εμείς για μία σειρά πολλών ετών δεν τηρήσαμε τους κανόνες και γενικά να γνωρίζετε ότι οι κεντροευρωπαϊκές χώρες αλλά και γενικότερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι οικονομικά δυνατές την ευημερία τους τη στηρίζουν σε ένα απλό γεγονός στη λεγόμενη αρχή της τήρησης των κανόνων. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά μας από αυτούς, ότι αυτοί τηρούν τους κανόνες. Κύριε Παγκράτη, επειδή έχετε θέσει πολλά ερωτήματα και βλέπω εδώ πέρα σημειώνει συνεχώς ο κύριος Τόμπρος. Εγώ, πριν περάσουμε στον κύριο Τόμπρο, θέλω να μου πείτε το εξής. Πιστεύετε, είστε αισιόδοξος ότι υπάρχει ακτίδα φωτός? Κοιτάξτε, με όλα όσα έχουν ακούσει τις τελευταίες μέρες μετά το δημοψήφισμα.
και μετά τις σημερινές εξέλιξεις. Ένα λεπτάκι έχουμε πριν περάσουμε σε διαφημίσεις. Εγώ θα σας πω πολύ σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορώ. Αυτό φάνηκε τη Δευτέρα το πρωί, όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας απομάκρυνε τον Υπουργό Οικονομικών από τη θέση του. Ναι. Και τον αντικατέστησε με τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος έχει τελείως διαφορετικό στυλ. Και ίσως ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Τα λέει πιο γλυκά ο κύριος Τσακαλώτος. Όχι. Εγώ βλέπω ότι είναι τελείως διαφορετικό στυλ, εγώ είπα. Δεν είπα ότι θα πει κάτι διαφορετικό. Διότι ο κύριος Βαρουφάκης ήταν για αυτούς κόκκινο πανί, όχι τόσο πολύ για τις θέσεις, νομίζω εγώ, δική μου επίθεση είναι, τις οποίες εξέφραζε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τις εξέφραζε. Αυτή είναι η δική μου η αντίληψη για τα πράγματα. Πάντως, το γεγονός ότι τον αντικατέστησε άμεσα δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να υπάρχει συμβιβασμός και είναι καλό αυτό και για τη χώρα μας. Βέβαια, να είναι συμβιβασμός υποφελής για την χώρα. Για τη χώρα. Γιατί θα συμπληρώσω για αυτό το τελευταίο και να πω ότι ακόμη και να δεχτούμε ότι το ερώτημα το οποίο τέθηκε στο δημοψήφισμα είναι πραγματικό, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι διαφορές μεταξύ της προτάσεως της ελληνικής κυβερνήσεως αλλά και των θεσμών ήταν πάρα πολύ μικρές όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος. Κύριε Παγκράτη, κύριε Τόμπρο, θα απαντήσετε. Σας έθεσε αρκετά ερωτήματα ο κύριος Παγκράτης. Κυριακό, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής. Για ξύλινα κερκυραϊκά πατζούρια, ξύλων ΑΕ. Έχουν ποιότητα, έχουν αντοχή, έχουν 10 χρόνια εγγύηση, έχουν και χαμηλή τιμή. Ξύλων ΑΕ. Χώρας μας. Και σε αυτό μια κουβέντα και τα λοιπά. Έχουν περάσει ήδη 10 νομοσχέδια τα οποία στηρίζονται στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αν και κάποια πράγματα παίρνουν ας πούμε μια μετάθεση για ένα διάστημα λίγο αργότερα, στο μεγαλύτερο μέρος του όταν θα τελειώσει η τετραετία θα έχει εφαρμοστεί. Τετραετία, Κυριακό μου, τετραετία, κάτσε να δούμε τι θα γίνει αύριο, πώς θα ξημερώσουν. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι με τον έμφυα, αφού πέρασε ένα εξάμηνο και στο επίπεδο εκτέλεσης προϋπολογισμού και τα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορούσε αυτό το κομμάτι των 2,5 δισεκατομμυρίων να μπολιθεί. Κύριε Παύλο, δεν μ' άρεσε να διακόπτω. Μην με κόβετε. Όχι. Όπως δεν διακόψατε με την Ευρωπαϊκή, θα με αφήσετε και εμένα να τελειώσουμε το πλατιάσουμε. Δεν το πλατιάζουμε, γιατί έχει σημασία να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Ο ΕΦΙΑ λοιπόν θα παραμείνει το 2015 με μειωμένες αντικειμενικές αξίες όπως θα τις φέρει η κυβέρνηση. Και το 2016 θα αλλάξει. Προς το παρόν είναι άκερο. Είναι άκερο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα. Εντάξει, η ουσία είναι να σωθεί τώρα, η χώρα. Επομένως, ο κόσμος ήταν ενήμερος για το τι συμβαίνει, ήταν ενήμερος για τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Όπως ξέρει και με το δημοψήφισμα και με την ψήφο που έδωσε, δεν υπάρχει περίπτωση να παρθούν μέτρα που να αφορούν τους μισθούς, τις συντάξεις, τις δαπάνες τις κοινωνικές για το κοινωνικό κράτος, κόψιμο ή κούρεμα αυτών που υπάρχουν μέχρι τώρα κτλ. Το αντίθετο θα συμβεί. Και μία σειρά άλλα ζητήματα. Αυτό είναι βέβαιο. Δεύτερο τώρα ζήτημα. Υπήρξε τελεσίγραφο. Βεβαίως και υπήρξε τελεσίγραφο. Να μην τα θέλουμε να τα πούμε όπως είναι, ότι δεν υπήρχε πρόταση κτλ. Ξέρετε πολύ καλά, εσείς μιλήσετε για κανόνες και οι κανόνες που ισχύουν αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα έλουν σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή κτλ. Μόνο που δεν υπάρχει κανένας κανόνας να λέει, ξέρεις, εσύ σαν χώρα που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν χώρα της Ευρωζώνης, θα πρέπει να χάσεις το 25-30% του ΑΕΠ, γιατί έτσι θέλουμε εμείς με τα μνημόνια, σαν να είσαι σε πόλεμο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να φτάσουν μέχρι τέτοιο σκληρό σημείο. Ούτε υπάρχει μέσα να λέει ότι μια χώρα που είναι ισότιμη, υποτίθεται πολιτικά, ισότιμη οικονομικά, να καταντήσει αποιτία χρέους γιατί το γερμανικό δημόσιο θέλει να επεκταθεί εκτός από τον ΟΤΕ, να επεκταθεί και στα αεροδρόμια, να επεκταθεί ξέρω εγώ, και στην ενέργεια και οπουδήποτε αλλού. Γιατί εδώ δεν έχουμε ιδιωτικοποιήσεις του τύπου, ξέρω εγώ, ήρθε ο κύριος Τόμπρος με τα λεφτά του να πάρει μια εταιρεία. Έχουμε το ίδιο το γερμανικό δημόσιο που έρχεται και παίρνει δικά μας
κομμάτια του σας δημοσίου. Σας θυμίζω μόνο ότι τα αεροδρόμια ήταν και στις 47 σελίδες του Τσίπρα και στο πεντασέλιδο του Γιούνκερ. Αλλά μην το ξεχνάτε. Όχι όμως με τους όρους οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν. Γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε καλύτερους όρους. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η τελική συμφωνία και θα ανακοινωθεί στον ελληνικό λαό. Να σας κάνω απλώς την ερώτηση και να συμφωνήσετε μαζί μου. Να απαντήσω πρώτα εκεί και μετά κάντε μου οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Θα απαντήσετε. Να σας πω, κύριε Τόμπρο, συγγνώμη. Ο μόνος πολιτικός, το λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, που μπορεί να περάσει μέτρα είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας θα περάσει μέτρα που θα αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού προς ένα μέλλον διαφορετικό, προς μια ανάπτυξη της χώρας και με μια αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην κοινωνία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδατε και με τεράστιες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, έχει υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει αυτό το κράτος, να αλλάξει αυτή τη δημόσια διοίκηση και έχει υποχρέωση να περάσει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με σύμμαχο τον ελληνικό λαό, με κοινωνό τον ελληνικό λαό. Να αλλάξει σελίδα η χώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η υποχρέωση του κύριου Τσίπρα και αυτό θα κάνει. Δεν πρόκειται ο κύριος Τσίπρας, επειδή τώρα έχει τη δύναμη που του δίνει ο ελληνικός λαός με το 62% την Κυριακή, να πάει να περάσει μέτρα εις βάρος του με την έννοια, πώς το λέμε, βαθιά ηφαισιακά κτλ. Πρότεινε, έγινε μια διαπραγμάτευση 5-5,5 μηνών, προτάθηκαν 8 δισεκατομμύρια πέτρα, μοιρασμένα 4 δις για τον υπόλοιπο κόσμο, 4 δις ακριβώς για τους έχοντες, τον πλούτο στη χώρα. Με μια μοιρασία καταρχήν δίκαιη και με ένα χρονικό ορίζοντα που έχει τέλος. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτά με αυτά τα δύο χρόνια που έχουμε τη δυσκολία, τη δημοσιονομική, που χρειάζονται χρήματα, που χρειάζονται κάποια μέτρα δύσκολα και αυτή η ιδιωτία και τέλος. Δεν θα ξαναέχουμε πάλι μετά συνόδους κορυφής και άντε και από την αρχή και άντε και τι κάνουμε κτλ. Ρυθμίζουμε το χρέος, παίρνουμε το αναπτυξιακό πακέτο, βάζουμε το νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας και προχωράμε. Μάλιστα. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Τώρα, μία παρατήρηση σε αυτό που μόνο γιατί μην παίξουμε τους χρόνους τώρα. Όχι, ένα λεπτάκι. Να γίνει πιο ευέλικτη συζήτηση. Έχουν πρόβλημα οι χώρες, οι άλλες, γιατί μας έχουν δανείσει. Έχουν δώσει κάποια δις σε ρευστό και έχουν εγγυηθεί και κάποια άλλα δισεκατομμύρια. Όχι πολλά. Η κάθε χώρα από αυτές που μας έχουν δανείσει οι δανειστές μας. Να πάνε να τους πούνε την αλήθεια. Να τους πούνε ότι αυτά τα χρήματα που δώσατε, Φιλανδοί, που δώσατε, ξέρω εγώ, Λετωνοί πιθανώς, που δώσατε Ισπανοί, που δώσατε όποιος δώσατε, οι Έλληνες δεν τα μύρισαν καν. Αυτά τα χρήματα, με όλη αυτή την ιστορία του χρέους που σας είπα πριν, δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα γιατί έπρεπε να σωθούν οι Γαλλικές, οι Γερμανικές, οι τράπεζες και οι ελληνικές. Έτσι. Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί και για το προσωρινό πόρεσμα της ανακριτικής επιτροπής, τέλος πάντων για την αλήθεια του χρέους, αλλά είναι και πια κοινό μυστικό ότι αυτοί σώσανε τις τράπεζές του όταν κάνανε το περιβόητο PSI. Να πάνε λοιπόν να πούνε στους λαούς τους την αλήθεια. Ξέρετε κάτι, τις τράπεζες γλιτώσατε. Τις γερμανικές, οι Γερμανοί που δώσατε λεφτά, τις Ολλανδικές, οι Ολλανδοί που δώσατε λεφτά και όποιος έδωσε, τις τράπεζές σας γλιτώσατε γιατί είχαν φορτωθεί αυτά τα ομόλογα που έπρεπε να τα ξεφορτώσουν κτλ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παγκράτη, ειδικά κάτι για τις τράπεζες, οι οποίες είναι σε αυτή τη θέση που βρίσκονται σήμερα και στην ίδια δυσάρεστη θέση είναι οι Έλληνες πολίτες που περιμένουν έξω από τις ουρές για να πάρουν αυτά τα λίγα χρήματα. Η εξέλιξη αυτή ήταν απόλυτα φυσιολογική μετά την κίνηση υψηλού ρίσκου του κυρίου Τσίπρα να προκηρύξει δημοψήφισμα. Ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το που το άκουσε πήρε την εντολή να κλείσει περισσότερο τη Στρόφιγγα ενδεχομένως για να επηρεάσει το αποτέλεσμα της κάλπης. Αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι συνάρτηση μιας οικονομικής απόφασης ή ήταν άκρος πολιτική για να στριμώξει περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κύριου Ντράκη και να γνωρίζω ή να γνωρίζω αν δέχτηκε πιέσεις πολιτικές. Επειδή μίλησε για κανόνες, ποιοι είναι οι κανόνες? Να στραγγαλίζεται μια χώρα ή εφόσον δεν έχει εχέγγυα να μειώνεται η ρευστότητά της από τον ELA? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το λένε όλοι. Τώρα από εκεί πέρα εννοώ οι εταίροι μας. Τώρα αυτό μπορεί κάποιος να το δεχτεί, μπορεί κάποιος να το δεχτεί. Η ουσία είναι ότι τις 30 του μηνός το πρόγραμμα τελείωνε. Οπότε πιθανή περαιτέρω χρηματοδότηση από τον ELA προς τις ελληνικές τράπεζες γίνεται ο κίνδυνος αυτά τα χρήματα που θα δίνει πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χαθούν αν τελικά η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάμε σε ένα νόμισμα ή δεν ξέρω τι έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόσημο το δικό τους. Εγώ σας λέω ότι εκεί στηρίχθηκαν αυτοί και το έκαναν. Mm-hmm. Τώρα, αν αυτοί θέλουν να πιέσουν την χώρα μας για να επιτευχθεί μια συμφωνία,
Εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω όμως ότι οι κανονισμοί, οι κανόνες λειτουργίας της Επικεντρωτικής Τράπεζας τους κάλυπταν στο να κάνουν αυτή την κίνηση. Και νομίζω ότι αυτό ήταν η γνώση και της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα όμως θέλω να πω κάτι που είπε ο κ. Στόπουλος προηγουμένως. Σχετικά με το γεγονός ότι χάθηκε το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Ναι, όντως χάθηκε το 25% του ΑΕΠ της χώρας. 25% με 30%. Ναι, εγώ δεν το αφήσω αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι γιατί χάθηκε το ΑΕΠ της χώρας και θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι αν το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο ή το τρίτο που θα παρακολουθήσει κατά, με μαθηματική ακρίβεια περίεχαν πλην των δημοσιονομικών προσαρμογών που όντως ήταν βίαιες και αυτό το έχουν αναγνωρίσει και οι εταίροι μας. Αν περίεχαν και μεταρρυθμίσεις και αν αυτές οι μεταρρυθμίσεις ακολουθήθηκαν. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Τόμπρο, ότι από αυτές τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες ζητήθηκαν από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Έχετε δίκιο. Σχεδόν καμία δεν ακολουθήθηκε. Και ιδιαίτερα και πέρσι, πολύ πριν από τις εκλογές, μετά τις ευρωεκλογές, σταμάτησε να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Έτσι λένε όλοι. Και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε. Και θα αναφέρω και ένα παράδειγμα δικό μου, δηλαδή ένα δικό μου βίωμα. Και θα γυρίσω αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, ότι όσο το οικονομικό μοντέλο της χώρας στηρίζεται στο κράτος, στο κράτος το οποίο τροφοδοτεί τους κομματικούς στρατούς, αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν σαν αρπακτικά γύρω από το κράτος, τότε πλέον η χώρα μας δεν έχει κανένα μέλλον. Επίσης, όταν τα κόμματα λειτουργούν, όταν είναι στην εξουσία, με τρόπο έτσι ώστε ακόμα και τις διάφορες διοικήσεις να τις επιλέγουν με καθαρά κομματικά κριτήρια, πάλι δεν έχουμε μέλλον. Εγώ θα σας πω το εξής. Το 2010 είχα βρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, με απόφαση της τότε υπουργού, της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, μετείχαν άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή, ούτε γνώση διοίκηση είχαν. Ειδικότερα δεν είχαν καμία απολύτως γνώση στη διοίκηση μονάδων υγείας, που είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο, κάτι το οποίο το είχε αναγνωριστεί και από την κυβέρνηση του κ. Σημίτη και για τον λόγο αυτό είχε συζητήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, που είναι και το καλύτερο αυτοί που υπάρχει στη χώρα μας, και το οποίο εκπαίδευσε μία σειρά στελεχών στη διοίκηση μονάδων υγείας, και ενώ δαπάνησε πάρα πολλά χρήματα το ελληνικό κράτος έτσι ώστε να εκπαιδεύσει τέτοιου είδους στελέχη. Έρχονταν οι κυβερνήσεις και επέλεγαν με αποκλειστικά κομματικά κριτήρια. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ λοιπόν το 2010, μετά από περίπου 6 μήνες, παρτίθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο, πίστολο την οποία έστειλα και κατήγγειλε τότε το κυβέρνηση και τότε υπουργό για τη στάση της να επιλέγει τις διοικήσεις με αυτό το κριτήριο. Μετά λοιπόν είδα ότι και η επόμενη κυβέρνηση το έκανε αυτό, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση το έκανε αυτό. Λοιπόν, και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελληνικό επίπεδο. Άμεσα νομίζουμε λοιπόν ότι με αυτές τις πρακτικές μεταρρυθμίσουν το κράτος, τότε πλέον νομίζω ότι και αυτοί έχουν ένα δίκιο να μας πιστεύουν. Τους δίνουν το άλοθη να μας πιστεύουν. Τους δίνουν το άλοθη να μας επιβάλλουν σκληρούς όρους, αυτούς οι όρους που σε κανένα δεν αρέσουν. Τούτη σε μένα αρέσουν, γιατί και εγώ επειδή δουλεύω στο ελληνικό δημόσιο. Ναι, γιατί δεν βλέπουν αυτές τις δεσμεύσεις να υλοποιούνται στην πράξη. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, συγγνώμη, η χώρα μας, γιατί αυτοί ξέρετε δεν βλέπουν αποκλειστικά κυβέρνηση, βλέπουν χώρα. Βλέπουν κάποιοι που εκπροσωπούν μια χώρα και γιατί επειδή έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, έχω ζήσει στο εξωτερικό, γνωρίζω και συναντάω πώς σκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Να μην τηρούνται ποτέ δεσμεύσεις. Γιατί το θέμα της φοροδιαφύσης που ανέφερε και ο Στόπουλος και στο οποίο έχει απόλυτο δίκαιο, ότι όντως έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στη χώρα μας, ουδέποτε αντιμετωπίστηκε. Επαρκώς. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι πριν περίπου 20 μέρες είχα στείλει μια επιστολή στην κυρία Βαλαβάνη, την υπουργό, αναπρέπεια υπουργό Οικονομικών. Και της ζήτησα τη συμβολή της έτσι ώστε να στελεχωθεί το τελειώνει Κέρκυρας. Το οποίο αυτή τη στιγμή στελεχώνεται μόνο από 7 άτομα. Και εκεί έχουμε τεράστια απώλεια έτσι, λοιπόν, στην ύπαρξη του δικού φορού κατανάλωσης τελών και δασμών. Δηλαδή, πώς νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε απέναντι στους δασμούς μια καλύτερη συμφωνία με διαλεμμένους ελεκτικούς μηχανισμούς? Και γιατί η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες, δεν λέω μόνο για τη σημερινή, έλεγα και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν έκανε κάτι για να τους στελεχώσουν. Πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, αφήνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς στα στελέχη τους, ή επιτρέποντας την κομματικοκρατία μέσα στους ελεκτικούς μηχανισμούς και διορίζοντας προϊσταμένους ΔΟΗ ή άλλων ελεκτικών μηχανισμών με αποκλειστικά κομματικά κριτήρια? Αυτά βλέπουν. Είναι σωστές διαπιστώσεις, με τη διαφορά όμως ότι εδώ. Και φαντάζομαι το ενστερνίζεστε. Ενεπλάκησαν και μνημονιακές πολιτικές. Δηλαδή αυτές οι κάθετες και οριζόντιες αντιλήψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Πόσοι πρέπει να φύγουν και άμεσα.
Χωρίς αξιολόγηση, χωρίς έλεγχο και από ποιες υπηρεσίες. Να κάνουμε την κουβέντα έτσι με λίγο... Λοιπόν, καταρχήν στο πρώτο ζήτημα που τέθηκε σε σχέση με τον Ντράγκη και τις θέσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, το πρόγραμμα που έχει κανονιστεί τέλος πάντων, αυτό που λέμε γενικότερα σαν νεοφιλελευθερισμός και αυτά όλα, είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει λιτότητα, να υπάρχουν δημοσιονομικές προσαρμογές, να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη κερδοφορία για το κεφάλαιο, όλα αυτά τα πράγματα, να πέσει μαχαίρι και σφάξιμο σε εργασιακές σχέσεις. Αυτή την αναξιοπρέπεια τεράστια που ζει σήμερα ο κόσμος, γιατί θα μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις μετά. Και φυσικά τα πρώτα στελέχη είναι τα στελέχη της Goldman Sachs, τα γνωστά και τα γνωστά. Ο Ντράγκη ήταν ένα εξαίρετο στέλεχος στον χώρο αυτόν. Ο Μόντι, ο πρωθυπουργός, ο πρώην της Ιταλίας, ίδιος και αυτός από τους ίδιους κύκλους προερχόμενος. Ο δοτός πρωθυπουργός, ο Παπαδήμος, ο δικός μας, πάλι από τους ίδιους κύκλους ανώτατος στέλεχος κτλ. Προκειμένου να επιβάλλουν την νομοθεσία τη συγκεκριμένη των μεταρρυθμίσεων που λέτε, προκειμένου να εφαρμόσουν αυτές τις συγκεκριμένες πολιτικές. Γιατί τι ζωή μεταρρύθμιση είναι το δικό μου το παιδί να δουλεύει σήμερα για 300 ευρώ. Λέω ένα παράδειγμα, όχι ότι είναι ακριβώς, το λέω χάρη του λόγου. Τι ζωή μεταρρύθμιση είναι αυτό. Να δουλεύει για 300 ευρώ, να μην μπορεί να βγάλει πέρα ούτε τον εαυτό του αλλά ούτε η οικογένεια, αν πιθανώς την έχει σήμερα, να υπάρχει 60% ανεργία στους νέους, όπως λέμε, να είναι ανασφάλιστο, δηλαδή να δουλεύει για 300 ευρώ και να μην έχει και ασφάλιση. Τι σου η μεταρρυθμίση είναι αυτή. Τι σου η μεταρρύθμιση είναι να βλέπει ένα νοσοκομείο και να μην έχει ούτε το προσωπικό του επαρκέ, ούτε του γιατρού, ούτε και τα υλικά που χρειάζεται. Γιατί κόψε δαπάνε. Οι μεταρρυθμίσει που λέγαμε πριν, οι περιβόητε, το φτάσανε εκεί. Μεταρρυθμίσει χρειάζονται. Η μεταρρύθμιση με όλου αυτού, αυτά τα χρόνια όλα που μα πεπηλήσαν τα αυτιά και ευτυχώ τώρα ο λαό από την Κυριακή του βάζει στο περιθώριο για πολλά χρόνια, και αυτό είναι το παρήγορο. Το πιο παρήγορο σημάδι, η νέα σελίδα που ξεκινάει για τη χώρα είναι αυτή. Το παλιό πολιτικό σύστημα με όλα αυτά που έχει κάνει πάει στην πάντα. Και το δεύτερο παρήγορο μήνυμα είναι ότι έρχεται μια νεολαία ριζοσπαστικοποιημένη η οποία αρχίζει και απαιτεί το δικό της μέλλον αυτή τη στιγμή. Θυμωμένη. Και έχει η κυβέρνηση τεράστιο χρέος πραγματικά και εμείς μεγάλη ευθύνη που βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικά στελέχη να κοιτάξουμε αυτή την προοπτική και αυτό το μέλλον της νέας γενιάς. Γι' αυτό ουσιαστικά αγωνιζόμαστε. Αυτά είναι λοιπόν τα συνθετικά στοιχεία τα συγκεκριμένα. Μεταρρυθμίσεις χρειάζονται. Πού χρειάζεται. Εκεί που πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, εκεί που πρέπει να χτυπηθεί η διαφθορά, εκεί που πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε να μην υπάρχει ούτε παράθυρο για λεγόμενο πελατειακό κράτος που είχαμε και σχέσεις πελατειακές την προηγούμενη φορά. Πρέπει να σπάσουν όπου γίνονται αξιολογήσεις ή πώς να το πούμε, επιθεωρήσεις ή κρίσεις από ένα άτομο. Όπου είναι αυτό, όπου υπάρχουν, που υπήρχαν μέχρι τώρα, πήγαινε ένας. Και έκανε, ξέρω εγώ, την πρέπει να σπάσει με λίγα λόγια ο Πρωθυπουργός. Αυτό το απόστημα, κύριε Κύρο. Εκεί πρέπει να γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Και φυσικά χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν και τις επενδύσεις. Καμία αντίρρηση. Εμείς, όπως ξέρετε, στο πρόγραμμά μας μιλάμε για τρεις τομείς της οικονομίας: τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα και τον κοινωνικό τομέα. Μέχρι χρειάζονται... σήμερα έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κράτος. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε δώσει, δυστυχώς δεν έχουμε προλάβει να κυβερνήσουμε ακόμα, γιατί έχει προκύψει το θέμα αυτό που είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Μόλις λυθεί με μια συμφωνία που από ό,τι φαίνεται τα πράγματα εκεί πάνε και γρήγορα, γιατί πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι έχουμε και Eurogroup αύριο με τηλεδιάσκεψη, αλλά και νέα έκτακτη σύνοδο κορυφής την Κυριακή και θα δούμε και τα αποτελέσματα τα σημερινά. Εκεί πάμε, διότι για Brexit σας πληροφορώ δεν μίλησε κανένας. Ωραία. Κανένας απολύτως δεν μίλησε. Έχουμε δυστυχώς δύο λεπτάκια. Θέλω ένα λεπτάκι για τον κύριο Παγκράτη και ένα λεπτό από εσάς, κύριε Τόμπρο. Κύριε Παγκράτη, είστε αισιόδοξος ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να τα καταφέρει? Οφείλει πάντως να τα καταφέρει. Θα ξεκινήσω τώρα... από εκεί ότι όντως οφείλει να τα καταφέρει. Μπορεί όμως. Από εκεί και πέρα αυτό θα εξαρτηθεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας κατά πόσο μπορεί να κρατήσει ισορροπίες στο δικό του το κυβερνητικό σχήμα. Γιατί δεν είναι το δικό του κόμμα στο οποίο υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά υπάρχει και ο άλλος εταίρος, ο κυβερνητικός, με τον οποίο φαντάζομαι ότι έχουν και ιδεολογικές διαφορές. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των μεταρρυθμίσεων, θα επιμείνω. Λοιπόν, αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τόμπρος δεν αποτελούν έτσι λοιπόν εξειδικευμένα μέτρα μεταρρυθμίσεων. Ουδέποτε και σε καμία περίπτωση οι θεσμοί, να αποκαλύψω εγώ θεσμούς, δεν μας είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε 50% ανεργία. Δεν χρειάζεται νομικό πλαίσιο. Τα 6,5 δισεκατομμύρια που έχουμε φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ μονάχα στη χώρα, που αυτό είναι από το Υπουργείο Οικονομικών Δεδομένων Στοιχείων.
Δεν χρειάζεται εκεί πέρα, όπως είπατε, να μπουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να διορθωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε από τα 6,5 δις που χάνονται κάθε χρόνο να χαθούν τουλάχιστον 1,5 και να πιαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι για την χώρα. Χρειάζεται. Εγώ νομίζω τα είπα αυτά με, έτσι, λοιπόν, ακριβώς τα περιέγραψα. Έτσι. Είπα τι πρέπει να γίνει, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο εδώ να αναλύσουμε ακριβώς τα μεταποιήσεις. Αλλά θα πω το εξής, ότι με τα δομή χρειάζεται και στην αγορά. Πρέπει να έρθουν τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην γραφειοκρατία, στο να μπορεί. Στην επιχειρηματικότητα, πάνω στην αγορά εργασίας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, αλλά επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα εμπόδια τα οποία δημιουργούν ένα πρόσθετο κόστος στην αγορά, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και στην αγορά των εμπορευμάτων. Είναι πάρα πολλά, τώρα δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα ξανακάνουμε άλλη μια τέτοια συζήτηση. Κύριε Τόμπρο, σας παρακαλώ πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Να πούμε λοιπόν ότι σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή όλα πηγαίνουν προς μια συμφωνία που έχει ανάγκη η χώρα για να τελειώνει αυτή η ιστορία μέχρι τώρα, να τελειώνει η ανασφάλεια, να τελειώσουν αυτά τα ζητήματα που τραβάει ο κόσμος και με τις τράπεζες. Αρκεί να μην βαφτιστεί το κρέας ψάρι. Να επανέλθουμε, αφήστε το αυτό. Θα έρθει η ώρα που θα ανακοινωθούν όλα και θα είναι στα πλαίσια που σύντομα, ο Πρωθυπουργός σχετεί. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο. Με το που θα γίνει αυτό, θα ξεκινήσουν οπωσδήποτε ό,τι συμφωνίες έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μία σειρά χρημάτων, περίπου 4-6 δισεκατομμύρια για τις επενδύσεις που λέει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε 2 δισεκατομμύρια εμπροστοβαρή για το ΕΣΠΑ. Έχουμε συμφωνία για δάνεια. Βοηθήστε με, κύριε. Έχουμε βγει 2 λεπτά. Συμφωνία 1,5 δις. Για όλα τα έργα που από τον αναπτυξιακό νόμο δεν τελείωσαν, όπως και τα έργα του ΕΣΠΑ που δεν τελείωσαν, άλλο ένα δις, και βέβαια και τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία με τη μεριά της, με το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Παρακαταθτικών, θα ενισχύσει όλο αυτό το ζήτημα των επενδύσεων και της αγοράς. Τελειώνω με μία κουβέντα. Σας παρακαλώ, έχουμε βγει εκτός χρόνου. Αποκαταστάθηκε με την ψήφο του ελληνικού λαού η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια της χώρας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε τον κύριο Τσίπρα, όπως τον είπατε, για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα στο πολιτικό σκηνικό. Κύριε Παγκράτη και κύριε Τόμπρο, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγκράτη. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης, κύριε Τόμπρο. Να είστε καλά, καλή νύχτα σας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ο χρόνος είναι ο αντίπαλος, αλλά ευελπιστούμε την επόμενη φορά να έχουμε και περισσότερο και να το διαθέσουμε στους δύο εξαιρετικούς καλεσμένους μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και απόψε η εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.